με ποσοστό 29,8% προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για το tvxs.gr. Στη δεύτερη θέση η Νέα Δημοκρατία με 20,4%. Πιο συγκεκριμένα, ΣΥΡΙΖΑ 29,8%, Νέα Δημοκρατία 20,4%, αναποφάσιστη 8,8%. Άλλο κόμμα 6,9%, Ποτάμι 5,7%, Χρυσή Αυγή 5%, Πασόκ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, 3,8 ανεξάρτητοι Έλληνε, 2,3 Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγερμό, 1,7%. Δημοκρατική Αριστερά, 0,4%. Λευκό Ιάκυρο, 3,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται και στην παράσταση νίκη, καθώ το 66% των ρωτηθέντων απαντά ότι το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση θα έρθει πρώτο στι επόμενε εκλογέ. Το 23% απαντά ότι το πρώτο κόμμα στι επόμενε εκλογέ θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Στο μεταξύ, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να χάνει ψηφοφόρου προ τον ΣΥΡΙΖΑ, 12%. Λιγότερο προ του ανεξάρτητου Έλληνε, αλλά έχει ελαχιστοποιήσει τι διαρροέ προ τη Χρυσή Αυγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τη μεγαλύτερη συσπήρωση όσων τον ψήφισαν το 2012, έχει μικρέ απώλειε προ τη Νέα Δημοκρατία αλλά και προ το ποτάμι 2%. Το Πασόκ χάνει ψηφοφόρου προ όλε τι κατευθύνσει, με περίπου το 1 τρίτο 28% να στρέφεται προ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό προ τη Νέα Δημοκρατία, 10%. Το σημείο στο οποίο υπερέχει η Νέα Δημοκρατία είναι το ερώτημα για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού. Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται πρώτος με ποσοστό 40% ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 34%. Το 25% των ερωτηθέντων απάντησε αυθόρμητο ότι κανένας από τους δύο δεν είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.